μαζί μας είναι ο Χρήστος ο Φλέγκας, ο παίκτης μεσοεπιθετικός της δόξας Σώστη, βραβεύεται ως το καλύτερο τέρμα της 10ης αγωνιστικής. Καταρχήν ευχαριστώ που δέχτηκε την πρόσκληση και για να βραβευτείς. Ένα τέρμα που βραβεύεσαι περισσότερο για τη συνολική προσπάθεια της ομάδος, αλλά ασφαλώς και το δικό σου τέρμα υπήρχε ένα βαθμό δυσκολίας. Πες μας λίγα πράγματα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ροδρόμπι Σπορτ για την τιμή που μου κάνει να βραβεύσει τον κόλμο του καλύτερου της αγωνιστικής. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε, ότι το κόλμο είναι καθαρά αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας, όπως φαίνεται και στο βίντεο βέβαια. Και κάθε γκολ πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα της ομαδικής προσπάθειας. Αυτό. Χρήστο, προέρχεσαι από το πρωτάθλημα της Λάρισας, αν δεν κάνω λάθος. Πριν από το Σώστη έπαιζες νομίζω στον Τύρναβο, έτσι δεν είναι. Πολύ μεγάλες απαιτήσεις, μεγάλη κατηγορία. Πες μας λίγα πράγματα. Το πρωτάθλημα που αγωνιζόμουν ήταν επαγγελματικό πρωτάθλημα. Οι απαιτήσεις που είχε ήταν πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με το πρωτάθλημα εδώ. Ωστόσο, επέλεξα να έρθω στην ομάδα της Δόξα Σώστη, γιατί είναι αυτή που με τράβηξε τον ενδιαφέρον, γιατί πάνω απ' όλα δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι μια οικογένεια. Και αυτό φαίνεται και στο γήπεδο, πιστεύω. Δηλαδή, είμαστε άτυχοι που είμαστε εκεί που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, η σύγκριση τώρα μεταξύ του πρωτάθλημα είχαν φτάσει με το Άλφερε τεχνικό, εδώ είναι λίγο εντάξει, υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ. Ωστόσο, και φέτος, από ό,τι βλέπουμε, υπάρχουν ομάδες ανταγωνιστικές και γι' αυτό και το πρωτάθλημα πιστεύω είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Αναφέρθηκε στην ομάδα σου για τα αρχική αποτέλεσματα που έχει μέχρι τώρα και αυτό είναι αλήθεια. Πιστεύεις ότι στο δεύτερο γύρο που ξεκίνησε από την προηγούμενη αγωνιστική, ωστόσο είχατε ένα άσχημο αποτέλεσμα, πιστεύετε ότι στο δεύτερο γύρο θα κάψετε και θα πάτε μπροστά? Η ομάδα μου πιστεύει ότι άδικα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Δεν θα κατηγορήσω ούτε διαιτητές, ούτε παράγοντες, ούτε τίποτα. Πρώτα φταίμε εμείς και μετά φταίνουν οι άλλοι. Ωστόσο, κάποιες αποφάσεις ήταν αυτές οι οποίες μας έφτασαν εδώ που μας έφτασαν. Δηλαδή, σε κάθε αγώνα, όποιος και να μας δει, αποδίδουμε καλό ποδόσφαιρο, στις προπονήσεις δουλεύουμε καλά. Είμαστε άτομα στις προπονήσεις. Ωστόσο, στο γήπεδο κάπου το χάνουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πιστεύω θα ανακάμψουμε, αλλά θα είναι δύσκολο να φτάσουμε εκεί που πίστευα ότι στην αρχή ότι θα είμαστε. Δηλαδή, εγώ πίστευα ότι άνετα θα μπορούσαμε να είμαστε στην πρώτη τριάδα. Δεν το αφήνω, δεν είναι απίθανο, αλλά με σκληρή δουλειά πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Είναι και ακόμα νωρίς, έτσι. Είναι νωρίς, βέβαια. Έχουμε αρκετά παιχνίδια. Ναι, υπάρχουν. Απλά πρώτα τα βάζω προσωπικά εγώ και συνέχεια όλοι οι άλλοι με τον εαυτό μας, με τον κακό εαυτό μας και μετά με όλα τα άλλα. Γιατί πρώτα πιστεύω ότι φταίμε εμείς και μετά όλοι οι άλλοι. Πώς αποφάσισες να διαλέξεις την ομάδα του Σώστη? Πέρυσι αγωνιζόμουν να κάνω εθνική στην Λάρισα μέχρι τα Χριστούγεννα. Ωστόσο εκεί οικονομικά προβλήματα, όπως είναι γνωστά παντού, με όθησαν στο να έρθω εδώ πέρα να συνεχίσω και τις σπουδές μου. Ο πρόεδρος της ομάδας, της Δόξα Σώστη, ήταν αυτός που με τράβηξε τον ενδιαφέρον. Έκανα κάποιες προπονήσεις, μου άφησαν το περιθώριο να επιλέξω σε ποια ομάδα, είχα και 2-3 άλλες προτάσεις, αλλά με κάλυψε το οικογενειακό κλίμα και αυτό πιστεύω συνετέλεσε στο να έρθω στη συγκεκριμένη ομάδα. Και είμαι ευχαριστημένος μέχρι στιγμής. Συνήθως λένε ότι τα οικογενειακά κλίματα στο τέλος είναι αυτά που κερδίζουν. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως αυτό. Δηλαδή το κλίμα στην ομάδα, όποιος και να έρθει θα το καταλάβει. Ακόμα και ορισμένα παιδιά που δεν έχουν το δελτίο και έρχονται και κάνουν προπονήσεις με εμάς έχουν την ίδια άποψη που είδα και εγώ, που όταν πέρυσι δεν είχα το δελτίο ήθελα τόσο πολύ να παίξω αυτή την ομάδα. Και όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι τα άτυχα αποτελέσματα δεν μας έχουν εκεί, μας έχουν πολύ χαμηλά για την ομάδα. Από το πρώτο γύρο που έχεις δει, ποια ομάδα πιστεύεις ότι σας δυσκόλεψε περισσότερο? Κοιτάξτε, όλα τα παιχνίδια ήταν δύσκολα. Ωστόσο, όταν πρωτοήρθα στην ομάδα, η ομάδα των προσκυνητών ήταν αυτή η οποία μου είπαν ότι έχει τα ονόματα της κατηγορίας στην καλή μάχη. Φάνηκε ότι έχει μια δουλεμένη ομάδα με έμπειρους παίχτες. Οι προσκυνητές είναι μια ομάδα η οποία πιστεύω παίξει δεν παίξει. Επειδή έχει έμπειρους παίχτες, θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει και δικαίως θα βγει στην αρχή πρώτη. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες ομάδες όπως με τη Φιλία που παίξαμε που είναι καλοδουλεμένη ομάδα. Και φαίνεται ότι θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω. Οι Σάπες είναι επίσης μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ομάδα, αν εξαιρέσει την Τουνία μου που το παράτησε, δεν υπάρχει κάποια ομάδα που παίξαμε και είπαμε ότι είναι εύκολο παιχνίδι. Και όπως φαίνεται και με τα αποτελέσματα, παίξαμε στους προσκυνητές, μπορούσαμε να κερδίσουμε και χάσαμε από την Ξυλαδανή που είναι πιο κάτω στην κατηγορία. Αμφίρω από όλα τα παιχνίδια. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Καταρχήν, πριν σε αποδεσμεύσω,
Σου εύχομαι ό,τι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Σου ελπίζω και ξανότερα βραβεία. Σου εύχομαι χρόνια πολλά για την γιορτή, για τα Χριστούγεννα. Και πριν θέλω εσύ να κλείσεις με κάποιο μήνυμα στους φίλους του Europa Sports και όχι. Καταρχήν θα ήθελα να πω χρόνια πολλά σε όλους. Έρχονται γιορτές. Εντάξει, το ποδόσφαιρο, αλλά γιορτές. Καλή ξεκούραση σε όλους. Και πιστεύω μετά τις γιορτές να συνεχίσει το πρωτάθλημα να είναι το ίδιο ελκυστικό με τώρα, γιατί είναι ελκυστικό. Και στους φίλους του Ροδόπη Sport να συνεχίζουν να υποστηρίζουν το site, γιατί πραγματικά είναι το μοναδικό site το οποίο με πλήρη ενημέρωση από όλες τις κατηγορίες. Και αυτό που γίνεται εδώ τώρα δεν το έχουμε κάνει και στη Λάρισα, στην Άμπα, με βραβεύσεις και τέτοια. Πραγματικά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.